κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Δεύτερο λοιπόν ημίωρο στην σημερινή ώρα αιχμής. Όπως σας υποσχεθήκαμε στο κλείσιμο του πρώτου μας μέρους, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές, ακροατές. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα πιεσμένο αυτές τις ημέρες. Βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα. Σε λίγη ώρα θα είστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το New Deal και τη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη και την Ελλάδα και τον κόσμο, κοντά στους φοιτητές. Από τις λίγες φορές, θα έλεγα, κύριε Βαρουφάκη, που πολιτικός αρχηγός προσεγγίζει τους φοιτητές μέσα στο πολύπαθο ελληνικό πανεπιστήμιο. Θα θέλαμε δύο λόγια για την σημερινή εκδήλωση, για την αυριανή συνέντευξη τύπου, από την οποία περιμένουμε πολλά για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Καταρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή και προτεραιότητα να σας μιλήσω για όλα αυτά. Οπότε εσείς μου περιποιείτε τιμή με την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όχι εγώ σε εσάς. Μία μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν είναι η πράσινη τη συμφωνία για την Ευρώπη, και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε για το άσυλο, το πανεπιστημιακό, θα μιλήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το σχέδιο τη κυβέρνηση, για το τι σημαίνει πανεπιστήμιο στη σήμερα ημέρα, πώς λειτουργούν οι πανεπιστημιακοί τίτλοι, αγορά εργασίας για τα παιδιά μας. Πολύ επίκαιρο το θέμα. Με άλλα λόγια, πράγματα που αφαιρούν το πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Ξέρετε, έχω ξοδέψει όλη μου τη ζωή, μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι το 2015. Ακριβώς. Τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων. Αυτός είναι ο φυσικός μου χώρος. Ακριβώς. Οπότε με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά θα είμαι στο Αριστοτέλειο σήμερα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναθυμηθούμε ποιος είναι ο ρόλος ή ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος σε μια κοινωνία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γενικότερα της μόρφωσης στον τόπο μας. Μάλιστα. Τώρα, όσο αφορά την αυριανή συνέντευξη. Περιμένουμε πολλά, κύριε Βαρουφάκη, από την αυριανή συνέντευξη τύπου. Ωραία, να σας πω τι θα συζητήσουμε. Το βασικό θέμα. Βεβαίως θα είμαι ανοιχτός στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που φαντάζομαι θα αφορούν την επικαιρότητα, θα αφορούν τον προϋπολογισμό που έρχεται, θα αφορούν το μεταναστευτικό, θα αφορούν ό,τι θέλουν οι δημοσιογράφοι να με ρωτήσουν. Αλλά η δική μου παρουσίαση θα αφορά τη μαζικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό του ΜέΡΑ25, τη μετατροπή του σε ένα κόμμα με ρίζες στις γειτονιές, στις πόλεις, στους χώρους δουλειάς. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, ξεκινήσαμε ουσιαστικά πέρυσι. Μέχρι τις ευρωεκλογές η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν ήξερε ποιοι είμαστε. Τώρα έρχονται και θέλουν να ενταχθούν πάρα πολλοί, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα. Και εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να μην είναι απλά μια ένταξη, να είναι πραγματική συμμετοχή, εισηγορία. Οπότε θα μιλήσουμε αύριο για τη διαδικασία την προσυνεδριακή. Mm-hmm. Το συνέδριό μας θα γίνει το κεντρικό τον Μάιο τον επόμενο, έχουμε δηλαδή αρκετό καιρό. Πριν από αυτό θα γίνουν περιφερειακά συνέδρια, δηλαδή το συνέδριο θα λάβει χώρα στις περιφέρειες, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Δυτική Μακεδονία, στο Ιόνιο. Και θα μιλήσουμε για τη διαδικασία έτσι ώστε, γιατί ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να κρατήσουμε δεμήν, δεν θέλουμε να είμαστε κλειδοκράτερες ενώ κόμματος που μπήκε στη Βουλή. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και ουσιαστικά να παραδώσουμε το κόμμα σε όσους θέλουν να έρθουν να ασπαστούν τις αρχές, να τις αλλάξουν τις αρχές, να συζητήσουν τις θέσεις, το πρόγραμμα, το τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τυραννούν τον κόσμο μας. Μάλιστα. Πλήρη λοιπόν η ανασύνταξη του κόμματος. Επ' αφορμή λοιπόν της συνδιάλεξής μας, κύριε Βαρουφάκη, επειδή γνωρίζετε ότι εδώ στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδά, ευρύτερα στο ενεργειακό λικανοπαίδιο, έχουμε τελευταία πολύ στην επικαιρότητα και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της απανθρακοποίησης. Βέβαια, γνωρίζουμε και τις θέσεις σας για την πράσινη μετάβαση. Ωστόσο, αυτό σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση, η οποία εξαϊλώνει το περιβάλλον σε μια πολλαπλή κρίση την οποία διερχόμαστε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για το πώς θα μπορούσαμε στην Δυτική Μακεδονία να βρούμε ένα βηματισμό, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μας έχει ακόμη παρουσιάσει το σχέδιό της. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κομβική σημασία ζήτημα αυτό που θίγεται. Κοιτάξτε, αν πάμε στην Ελευσίνα, έξω από την Αθήνα, θα δούμε μια περιοχή που επιβαρύνθηκε περιβαλλοντολογικά για δεκαετίες. Εκεί χτίστηκε, για παράδειγμα, η βιομηχανική επανάσταση, η ελληνική δεκαετία του 50 και του 60. Σήμερα βλέπουμε κουφάρια. Ακριβώς. Είναι το ένα μετά το άλλο εγκαταλελειμμένα εργοστάσια. Μια πόλη, μια κοινωνία η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την ανεργία,
από την ανέχεια, από αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο με την περιοχή της Κοζάνης, με την περιοχή της Πτολεμαΐδας. Να ξέρουμε όμως ότι ο οικονομικός κύκλος είναι αδυσόπιτος. Mm-hmm. Όπως κλείσαν τόσα εργοστάσια στην Ελευσίνα, επειδή δεν μπόρεσε η ελληνική οικονομία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στον οικονομικό τομέα παγκοσμίως, στον διεθνή καταπαρισμό εργασίας. Mm-hmm. Αυτό θα συμβεί και στην περιοχή σας, στην περιοχή της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, εάν δεν σχεδιάσουμε εθνικά και ευρωπαϊκά τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο λιγνίτης θα τελειώσει. Ή θα τελειώσει ή θα τον τελειώσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια αδυσόπετη οικονομική λογική. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο λιγνίτης είναι πανάκριβος. Είναι 6, 7, 8, 10 φορές πιο ακριβώς ανά μονάδα παραγωγής ενέργειας σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πια. Μάλιστα. Εάν εμείς δεν λειτουργήσουμε ως κοινωνία να σχεδιάσουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έναν τρόπο που να δημιουργηθούν νέες μονάδες παραγωγής, νέου είδους τεχνολογίας στην περιοχή της Κοζάνης, τότε θα έχουμε μια νέα Ελευσίνα. Ωστόσο, και αυτό θα γίνει αν δεν κάνουμε κάτι. Αν συνεχίσουμε να λέμε, ωραία, θα συνεχίσουμε να τροποδοτούμε το λιγνίτη και θα δούμε. Επειδή ο χρονικός ορίζοντας είναι ό,τι χειρότερο για την τοπική κοινωνία. Επειδή ο χρονικός ορίζοντας έχει καθοριστεί από τον κύριο Μητσοτάκη στο 2028, έχουμε μόλις 9 χρόνια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ελληνική πολιτεία και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν φημίζονται για τα αντανακλαστικά τους. Θεωρείτε ότι έχουμε το πολιτικό προσωπικό, έχουμε τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που λέτε? Η Ελλάδα έχει αστήρευτες δυνατότητες όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Mm-hmm. Η πολιτεία δυστυχώς όχι. Μάλιστα. Και ιδίως μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα σχέδιο για την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν έχει κανένα σχέδιο για επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, ευρωπαϊκές επενδύσεις στην δική σας περιοχή, στη δική μας περιοχή, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι νέου τύπου επιχειρήσεις οι οποίες θα απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό, mm-hmm. ή τουλάχιστον θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τα παιδιά αυτών που σήμερα δουλεύουν στο λιγνίτη, κάνοντας κάτι εντελώς διαφορετικό, αποκεντρωμένα δίκτυα παραγωγής και διανομής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, από αιωλική ενέργεια κτλ. Μια κυβέρνηση η οποία έχει δοθεί στους αγωγούς φυσικού αερίου στη Θράκη και στις εξορίξεις στις θάλασσές μας αλλά και στην Ήπειρο, δεν μπορεί να είναι αυτή η ίδια κυβέρνηση η οποία προγραμματίζει, σχεδιάζει και επενδύει στην πράσινη μετάβαση στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, γενικότερα στους χώρους όπου, στους χώρους περιοχές που αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από το λιγνίτη και από τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα. Και επειδή, κλείνοντας, κύριε Βαρουφάκη, αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα με το προσφυγικό, είμαστε εν αναμονή της άβεξης πολυάριθμων συνανθρώπων μας από τα σύνορα. Θα θέλαμε λίγο και τη θέση του Μέρα 25 όσον αφορά στη διαχείριση του προσφυγικού, που δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν είναι ευέλτιστη. Κοιτάξτε, η προσπάθεια της κυβέρνησης να ουσιαστικά τιμωρήσει ακόμα περισσότερο ήδη τιμωρημένους ανθρώπους που έχουν έρθει μισοπνιγμένοι στα παράλια των νησιών μας, mm-hmm. δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και είναι μισανθρωπική και είναι αναποτελεσματική, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έρχονται όσο η ζωή τους κινδυνεύει, είτε από την πείνα, είτε από τις σφαίρες και τους όλμους και τα τάγκς από τις χώρες που προέρχονται. Mm-hmm. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε καταρχάς είναι να δείξουμε αλληλεγγύη και στους Έλληνες και στους ξένους στα νησιά μας. Έχουμε στη Μόρια 13, 14, 15.000 ανθρώπους τυπαγμένους σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό δεν συνάδει με τον πολιτισμό μας. Και δεν είναι η λύση να φτιάξουμε μια νέα Μόρια στην Κοζάνη, στην Τρίπολη, στα Χανιά ή έξω από την Αθήνα. Η λύση είναι να μοιράσουμε αυτές τις οικογένειες, αυτό σημαίνει η αλληλεγγύη, mm-hmm. σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Να έχει μια πόλη 3-4 οικογένειες. Πολύ εύκολα αυτές οι οικογένειες θα ενταχθούν στην τοπική οικονομική ζωή και θα προσφέρουν κιόλας. Αυτό είναι το πρώτο που χρειάζεται. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια διαδικασία αίτησης για άσυλο, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά στη Νιγηρία, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στις πρεσβείες μας, να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις αιτήσεις τους χωρίς να περάσουν μέσα από την Τουρκία, να σκυλοπνιγούν στο Αιγαίο, να έρθουν στις Μόριες και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση.
Και το τρίτο που είναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι, έχουμε από το 1991, θα το θυμάστε αυτό, έχουμε στην Ελλάδα μια παράδοση από ανθρώπους που ήρθαν ως λατρεί μετανάστες αρχικά, αλλά μετά εντάχθηκαν, θυμάστε, πλήρως. Εκατοντάδες χιλιάδες από την Αλβανία και τα λοιπά. Τώρα έχουμε και από την Ιγυρία, έχουμε ανθρώπους που ήταν πρόσφυγες μέχρι πρόσφατα, που έχουν γίνει και Έλληνες πολίτες. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε ως προσωπικό το υποδοχής των μεταναστών, γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα έχουν από οι υπόλοιποι γηγενείς το πώς γίνεται αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο. Εγώ περιμένουμε την αυριανή συνέντευξη τύπου για να δούμε τι θα υποθεί. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.